Καλημέρα. Όλη μέρα. Εδώ, από το σπίτι της Barbie. Not. Κλασικά έβαλα 10 ξυπνητήρια για να σηκωθώ. Ο εγκέφαλος μέσα κοιμάται. Έχω ξεκινάω τη μέρα μου με αντιδίωση. Μου έγραψε ο οδοντίατρος για τα δόντια. Τι ωραία μέρα, έχει ζέστη. Συνεχίζονται οι αλκυονίδες μέρες. Και τώρα που πάει και αυτό, να βάλω ξυπνητήρι για να μην ξεχάσω το επόμενο. Παιδιά, πέρα από την πλάκα, υποτίθεται ότι χθες κάναμε μια διαδικασία να βάλουν μια βίδα κάτω εδώ στο πάνω μέρος για να στηρίξει ένα δόντι σε περίπου 3 μήνες. Παιδιά, η βίδα μου φάνηκε τόσο μεγάλη, μου λέει ήταν 10 χιλιοστά. Δεν ξέρω, η γιατρός ήταν καταπληκτική, δεν νιώθω τίποτα, ούτε χθες ένιωθα. Πήρα ένα έξτρα παυσίπονο σε περίπτωση που είναι να νιώσω. Αλλά και πριν το πάρω δεν πονούσα καθόλου μέχρι και το βράδυ. Δηλαδή έφυγα από αυτή, να έφυγε η νάρκωση. Έφυγε η, πώς τη λένε, ζέστη είναι αυτή. Έφυγε αυτό που σου κάνουνε για να μην πονάς. Και δεν πόνεσα καθόλου μες τη μέρα. Καθόλου. Θέλω να την ευχαριστήσω πραγματικά. Ήταν καταπληκτική επιστήμονας. Και μου έκανε και τα ράματα και η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Σε ένα 20 λεπτό τελειώσαμε. Πιο πολύ τα ράματα λίγο που με επέτρεψαν παρά η διαδικασία του να βάλει 10 χιλιοστά βίδα μέσα στο ούλο μου. Τέλος πάντων, όλα καλά. Σήμερα είχαμε μεγάλη μέρα, πολλές τις απόψεις. Ετοιμάζω τώρα πριν λίγο να φάω. Αλλά τσαρλατάνος. Δεν χωράει μες τα κουτιά, ρε παιδί μου. Ετοιμάζω πρωινό και φεύγω για Κοροπή, όπου έχω μια φωτογράφηση με νηφικά. Όχι γιατί παντρεύομαι, όχι, γιατί νηφικό. Και μετά λίγο θα ξεκουραστώ το μεσημέρι αν προλάβω και μετά έχω την παράσταση. Είμαι ενθουσιασμένη. Στο τέλος του βίντεο θα δεις και εσύ την παράσταση. Θα δεις ένα κομμάτι της παράστασης. Θα με δεις λίγο, να μου πεις αν παίζω καλά. Ελπίζω να τραβήξουν πλάνα οι δικοί μου. Ανυπομονώ. Και θα έρθουν τόσο πολλά άτομα να με δουν υλικά μου. Είμαι τόσο χαρούμενη. Λοιπόν, πάω στο πρωινάκι. Τα λέμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, μόλις βγήκα από το σπίτι. Και ο καιρός είναι τελείως άλλος από ότι ήταν μέσα στο σπίτι. Θα μου πεις, ρε Έλενα, τι σόι καιρό έχει μέσα από το σπίτι. Μέσα από το σπίτι είχε πάρα πολύ ζέστη. Από χθες το βράδυ, λέω, χαμήλωσα όλα τα σώματα. Ίσως απλά να έχουμε μια υποτυπώδη θερμότητα, για να είμαστε σε καλό τέτοιο. Και το πρωί που ξύπνησα πάλι είχε πάρα πολύ ζέστη με στο δωμάτιο που είχα ήδη χαμηλώσει από το προηγούμενο βράδυ. Και λέω τέλεια, καλοκαίρι. Τελείωσε. Καλοκαίρι. Ναι. Και βγαίνω έξω και βλέπω ότι έβρεχε όλο το βράδυ. Μάλλον, ή κάποιο σημείο του βραδιού. Της βραδιάς, του βραδιού. Το λέμε, του βραδιού. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, σίγουρα έβρεχε κάποια στιγμή μέσα στο βράδυ. Γιατί είναι όλα πλημμένα. Είναι όλα βραγμένα, δρόμοι, τα πάντα, μου τόσο καιρό. Το θέμα είναι όμως ότι έχει και μια δροσιά, ζεστοδροσιά, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα έχει υγρασία, αλλά γιατί μας την έκανε έτσι ο καιρός, που σήμερα θέλουμε να πάμε τώρα στο κτήμα να κάνουμε φωτογράφηση με νηφικά, καλοκαιρινή, ωραίο. Και λέει στο Κοροπή έχει ήλιο. Μακάρι, πολύ πιθανό, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Τώρα ο μπροστινός ψάχνει μάλλον να παρκάρει και το έχει πάει λίγο το ζώο μου αργά. Ζορίζεται, σταματάει, ξεκινάει, σταματάει, ξεκινάει. Μας έχει πάει τέτοιο. Επόμενο πλάνο, η Έλενα νύφη. Ή όχι, και τρέντι θα είναι σίγουρα, και τρέντι. Έφτασα, έφτασα. Τώρα να δω πώς μπαίνουμε βέβαια. Να τους πάρω ένα τηλέφωνο ότι είμαι εδώ. Δεν έρθει και κανείς.
Δεν μου αρέσει αυτό. Μου όχι συνέβη. Κάτσε να πάω. Να δω. Σε όλους. Α, το ζούμε Αγίου Βαλεντίνου. Αν και έχουμε βγει, πάμε σε άλλο πόνος από το μαλλί. Τρελό. Τι κάνετε? Είμαστε έτοιμοι, έχουμε διάθεση. Καλώς σας βρήκα. Χαρικά, Έλενα. Α, μου είπε ο Δημήτρης. Είμαι η Χαρίνα, event planner. Χαρίνα. Χαρίνα. Έλενα. Χαρίνα. Εντάξει, το θυμάμαι εύκολα. Εντάξει, το έχουμε τέτοιο. Μανιά. Λοιπόν, κάτσε. Πάμε. Δημήτρης, Χαρίνα, Ελένη. Μανιά. Βαγγέλης. Και ο Γιώργος, εντάξει, Γιώργη, δεν υπάρχουν πολλοί. Και ο Βαγγέλης. Βαγγέλης. Τα έχω γραμμένα να δω να τα κρατήσω. Έτοιμο το μαλλί για το πρώτο outfit. Δίνομαι και το βλέπετε λίγο πυγμένο. Αγίου Βαλεντίνου. Να το και το φόρεμα φωτιού. Πιο κόκκινη πεθαίνω. Να πάω μια μέρα στο σεφ έτσι. Στο σεφ. Α, ναι, θα μπορούσε. Να σκάσω με την κόκκινη. Μόνο μην πας στο Παναθηναϊκούς έτσι. Νομίζω ότι θα θέλω να φάω το κεφάλι μου εκεί. Νομίζω ότι δεν θα βγω ζωντανή. Θα βάλω κάτι στο λεβό αυτή τη στιγμή. Α, θέλετε να βγάλω όπως το δικό μου. Θα το βγάλω αυτό, εντάξει. Θα βάλεις κάτι, έχεις κάτι πιο αξεσουάρτες, κάτι να προσέσεις. Κάνε και ψεύτικα βυζιά, δείτε. Να σου πω κάτι, σκέφτομαι. Να το ζωγραφίζει και λίγο, να φαίνονται λίγο πιο μεγάλια. Ναι. Καλλιτέχνης, Ελένη, καλλιτέχνης. Δημιουργείς εκεί που δεν υπάρχουν, ρε. Δεύτερο outfit. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχουμε βάλει στα μαλλιά. Πάρα πολύ. Το αγαπημένο μου outfit. Δεν υπάρχει το χρώμα. Λατρεύω. Και το μπούστο και τη μέση και όλο. Το μαλλί, αλλαγή, γρήγορη. Είστε έτοιμοι να με δείτε νύφη? Μαγγέλη, πάρ' το και πήγαινε λίγο μακριά να με δουν νύφη. Βλέπεις τι είναι πράγμα. Να με νύφη. Πολύ νύφη, δεν χωράω νύφη, τόσο νύφη. Πιο νύφη από ποτέ. Παιδιά, δείτε επόμενο νυφικό. Εδώ. Άλλο στυλ τελείως. Εντάξει, είναι εδώ πέρα στο κάτω. Πάλι, εσύ το είχατε στεί από πάνω. Το κορίτσι, το έχω βάλει, το έχω χώσει, το έχω βγάλει έξω από το γραφείο. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχω. Τα ξέρετε. Πάμε με τον κομποτή. Εγώ με όρθιο, κάθομαι εδώ. Για να καταφέρουμε. Μπορώ να σε παιδιά, είμαι έτσι. Έτοιμο. Το έχω, ευχαριστώ. Να σε βοηθήσω να σηκωθείς, γιατί και από μένα είσαι. Ναι. Θα βάλετε κάτι μακιγιά. Ναι. Το έχω. Έτοιμη. Τρώω και το γιαούρτι ταυτόχρονα. Άστο, άστο. Έλα, μπορείς. Κάντε εκεί καλέ. Έχουμε κάνει εδώ κομμάτι. Είστε σίγουρα κομματής. Μήπως να μην...
Μπράβο, να χαιρετίσουμε. Μην τη χαμηλά. Όχι, σε, μάλλον. Μήπως να είμαι τελείως μέσα στον καναπέ χωρίς να κουμπάει το κεφάλι. Ναι, γιατί εδώ καταρχάς θα σας πω χέρι σου. Ωραία, πάμε πάλι πιο κάτω. Πιο κάτω. Πάμε πάλι. Όχι, μου. Έλα, τρία, δύο. Τόσε. Ένα. Μπράβο. Μάλλον μέσα σου καλά. Θέλεις να βάλω λίγο αυτό. Ναι, μην το πειράξω αυτό. Αυτά τα μαξιλάρια θα να. Είσαι σίγουρο. Α, ωραίο, τα χάλασα. Πώς το έχεις φανταστεί? Μισό λεπτάκι να φτιάξω. Φαίνεται πολύ άνετο. Έτσι πλάγια με θέλει. Για φτιάξτε τα πλάγια. Ναι, μόνο πλάγια, γιατί αλλιώς δείξε που είναι ο φωτογράφος μας. Και τον έχουμε πάνω στο παράθυρο. Γεια σας, γεια σας. Θες γεια στο κοινό. Γιατί τα λεπόρια είναι αυτή να σε δει. Ωραία. Εδώ σ' αρέσουν οι ρόλο και... Ωραία, άρα ξεπλώνω τελείως. Όχι, κράτη το κεφάλι σου. Μπράβο, κοίτα. Αυτό δεν έφυγε. Βαγγέλη, αυτό έφυγε. Είναι πολύ μεγάλη αυτή. Πάνω πιο πίσω στο αυγένει. Αυτό είναι το ρόλο, εσύ. Μπράβο. Αυγένει πολύ. Το πολύ. Να στην αφήσω αυτή εδώ. Όχι, εγώ την πίσω. Πάμε, πάμε. Μπράβο. Έξαλα το μαλλί. Πρέπει να είναι το μισό σγουρό, το άλλο μισό να μην είναι. Τέλος και αυτή η φωτογράφηση. Πάω σπίτι να φάω. Έχω βάλει τον εγκέφαλο να κάνει λίγα μακαρονάκια. Έχω βγάλει τις παγώσεις κοιμάς. Ζορίζεται βέβαια, τον άκουσα. Την γκρίνιαζε επειδή δεν είναι δεν είναι πλημμένη η κατσαρόλα. Αλλά δεν πειράζει, θα τα δέξει. Θα πλύνει μια κατσαρόλα, θα βάλει να βρασούν λίγα τα μακαρονάκια, να βοηθήσει το κορίτσι του που τρέχει. Πω, παιδιά, έχω παράσταση σε λίγη ώρα. Ήθελα να περάσω τα λόγια μου, δεν ξέρω αν θα προλάβω να περάσω τα λόγια μου. Και ό,τι πω, ό,τι να είναι, ρε, ό,τι πω, ό,τι βγει. Έτοιμο το κορίτσι με τον ακέφαλο παρέα. Ωραία για παράσταση! Για κάποιο λόγο δεν νιώθω ότι αγχώνομαι. Αν με αγχώσει κάποιος θα είναι τα κορίτσια μέσα, είμαι σίγουρη. Δεν νιώθω ότι γενικά θα... Νιώθω χαρούμενη, νιώθω ότι θέλω να δείξω τι έχω μάθει. Μόνο και με αγχώσουν. Εδώ, μωρό μου, εδώ. Και φτάσαμε. Σε λίγο... Θα γεμίσει η σκηνή. Το μαλλί παραμένει έξαλλο, το μισό μαλλί ξυσμένο, το μισό άξιστο. Εδώ πώς θα κάνω. Εδώ όλοι ετοιμάζονται και έχω και τον ακέφαλο πρωτοβούρη στο καβούρι. Πάρη, τι είναι αγόρι μου, τι μυρίζεις καλέ, το παπούτσι μου, τα γατιά μου μυρίζεις. Πάει και ο Πάρης. Πάει και ο Πάρης. Πες μου μια καλή κουβέντα. Καλή επιτυχία. Ναι. Θα τα βγάζουμε εδώ εμείς τα βίντεο. Ναι. Και εσύ δώσ' το καλύτερο αυτό. Ναι. Πες μου, break a leg. Τι να πω? Break a leg. Τι να κάνω? Break a leg. Γιατί? Πες το. Break a leg. Μπράβο. Γιατί? Γιατί αυτή είναι γουρλίδικη ευχή. Ξανά. Break a leg. Μπράβο. Ξανά. Άντε. Εμένα μου αρέσει μόνο η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου, καθόλου. Εμένα μου αρέσει μόνο ο μπαμπάς μου. Τη μαμά μου δεν μπορώ καθόλου. Έχεις δίκιο, η μαμά σου είναι στρίγκλα. Αλλά ο μπαμπάς σου, πολύ ωραίος. Εσένα η μαμά σου είναι ωραία. Ο μπαμπάς σου είναι χαζός. Ωραία δεν θα ήτανε να γλιτώνω από τον μπαμπά μου και τη μαμά σου και να παντρεύουμε τη μαμά μου με τον μπαμπά σου. Μα δεν γίνεται να παντρευτούν, αφού είμαστε ξαδέρφες. Να χωρίσουν. Αυτό γίνεται. Της διπλανής μου, στο θρανείο της Αλέκας, που χώρισαν πριν λίγο καιρό οι γονείς της και λέει ότι έχει πάθει ψυχολογικό. Δεν τη μαλώνει η κυρία Ευσταθιάδου που έρχεται αδιάβαστη κάθε μέρα στο σχολείο. Δεν κρατήσει για πολύ καιρό αυτό. Σε κανένα μήνα από τώρα θα τη φωνάζει για την ίδια, όπως και σε όλα τα άλλα τα αδιάβαστα. Καλύτερα παιδί χωρισμένων γονιών. Είναι μεγαλύτερη παρέα αυτή. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κάτι να με παραδέχονται όλοι. Και εμένα να με θαυμάζουν. Και να κάνω πολλά ταξίδια. Άμα γίνεις διάσημη, θα ταξιδεύεις συχνά. Ηθοποιός θες να γίνεις, σαν και εμένα. Λες. Δεν το έχω σκεφτεί. Η Αμερική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Έτσι λέει εδώ.
Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση Ήπειρος. Λέγε. Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση Ήπειρος. Λέγε. Δεν μπορώ. Κολλάει το μυαλό μου. Πα, έχεις και μυαλό. Έλα, τελείωνε. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική. Θα σε σακατέψω. Ο ποιος, λέγε. Οχρή. Έλα, οχρή. Οχρή. Πες το Παναθεμά με. Οχρή. Ο Χριστός. Ο Χριστός βρεβλαμένο. Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ορίστε, μου καίγεται και το φαΐ. Εσύ συνέχισε, έρχομαι. Συνέχισε, λέω. Πού ανήκει η Αμερική, στο δι... Έλα, στο δυτικό ημί. Στο δυτικό ημισφαίριο. Ξέρω, τρελή. Χωρίζεται σε δύο τμήματα. Πάλι τρελή. Στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική. Που ενώνεται με μια στενή λουρίδα γης. Που έχει μήκος 47 χιλιόμετρα. Τρελή. Είναι ο ισμός του Πανά. Ο Χριστός και Απόστολος. Πότε τα έμαθες. Πανά. Και πότε τα ξέχασες. Του Παναμά. Θες να πεις ότι εγώ σου χαλάω τον ίστρο. Πολύ καλά, εφόσον σε ενοχλεί η παρουσία μου, τράβα στο δωμάτιό σου να διαβάσεις μόνη σου. Με σκότωσε! Καλά, κι άλλες φορές πλακωνόμαστε με τα αγόρια στο διάλειμμα, αλλά τόσο ξύλο, πρώτη φορά έφαγα! Αχ, Θεέ μου, πονάω ολόκληρη. Με θέλει. Αχ, Στέφανε, Στέφανε μου, Στέφανε, Στέφανε μου. Τώρα πια σιγουρεύτηκα. Με θέλει. Άραγε, να έχει καταλάβει που τον θέλω κι εγώ. Δεν μπορεί. Ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα που του έσπασα το ρολόι. Γιατί να κουμπλάρουμε έτσι. Ανάπαυση! Ανάπαυση, δε όχι προσοχή. Πρόσοχη! Τώρα είναι προσοχή! Κάντε ησυχία στις δύο! Έχετε δίκιο, κύριε Χαγενόπουλε. Ήμουν αφηρημένη. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Αχ, κούκλος είναι. Ποιος? Ο θρησκευτικός. Ο Χαγενόπουλος. Κοροϊδεύεις τα θεία και εμένα! Όχι, όχι. Όχι, κύριε Χαγενόπουλε. Δεν κοροϊδεύω τα θεία και προς Θεού δεν κοροϊδεύω ούτε εσάς. Διάλο, πάλι εγώ την πληρώνω για πάρτι σου. Προχώρα, θα μας περιμένει από ώρα. Τι έπαθες? Κουμπλάρω. Αφουντάκι, δεν στο τρομπάς. Αχ, έλα Στέφανε. Δεν σε βλέπαμε μέσα στα σκοτάδια. Γεια σας, κορίτσια. Ήρθαμε με την Κέτη. Χαίρετε, βρε παιδί. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Κέτη. Γεια. Καθίστε. Καλά, το έχεις κάψει τελείως. Δεν μπορώ, σου είπα. Κουμπλάρω. Πάει και αυτό, είμαι θυσιασμένη. Πώς ήτανε? Και λέει δεν τραβούσα καθόλου. Σταμάτα, έβαλα τον εγκέφαλο να τραβάει τα πλάνα. Δεν ξέρω τι έχει τραβήξει, λίγο θα σας βάλω. Πώς ήτανε? Θα το δείτε, δεν λέω κάτι. Δεν λέω. Σ' άρεσα, θα το δουν από μου. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή ήμουνα. Καλή ηθοποιός. Καλή ήμουνα. Καλή ηθοποιός, άιντε. Καλύτερα. Έχω προσωπικό καμεραμάν. Λοιπόν, το βράδυ μας κλείνει. Πάμε στους φίλους μας, τη Μωέρα και το Θοδωρή. Και σκεφτείτε, παιδιά, είμαι κουρασμένη από το... από τόσο θέατρο, τόση τέχνη και με έχει βάλει να οδηγάω. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, κάνει τον καμεραμάν τουλάχιστον. Καλό αυτό. Και θα σας καληνυχτήσουμε εδώ. Καληνύχτα. Είπες την ατάκα, τη θυμήθηκες? Το διάβασα το σενάριο. Μπράβο. Και εμείς πάμε λίγο να χαλαρώσουμε τα παιδιά, να τους δούμε λίγο, να δούμε και την Πέμπα αν δεν έχει κοιμηθεί. Πολύ πιθανό να έχει κοιμηθεί. Και τα λέμε αύριο. Πε
πες με ένα emoji να αφήσουνε. Όσοι μείναν μέχρι το τέλος. Από τριφύλι. Τι τριφύλι ρε κεφάλι, τι τριφύλι. Πλάκα κάνω. Πες ένα τέτοιο. Από... Δυνατά να τα ακούσουμε. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται. Βάλτε μου emoji ένα αυτοκίνητο. Τρία αυτοκίνητα. Πες μια χρυκιά καλύτερα. Τι ψηλό αμάξι, τώρα δεν ποιο θέλω, τι αμάξι είναι αυτό. Τι αμάξι.